Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με δύο κυρίες, δύο νέες βουλευτίνες, οι οποίες ήρθαν στο στούντιο, χαμογελαστές και πώς αλλιώς, άλλωστε, αφού κατάφεραν να εκλεγούν και οι δύο. Καλώς ορίσατε, πολλά συγχαρητήρια, εξαιρετική απόδοση και για τις δύο. Η κυρία Δώρα Βιέρη και η κυρία Άννα Ευθυμίου. Κυρία Ευθυμίου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης, η κυρία Βιέρη στη Β' Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ήταν μια δύσκολη διαδρομή, ένα δύσκολο sprint και για τις δύο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ευθυμίου. Ήταν δύσκολο. Ειδικότερα θέλω να ξεκινήσω από εσάς, όχι για άλλο λόγο, κυρία Βιέρη, επιτρέψτε μου, γιατί εσείς είστε σε περίοδο εγκυμοσύνης, μπήκατε στον 8ο μήνα. Φαντάζομαι ότι υπήρξαν δυσκολίες αντικειμενικές για εσάς, τις οποίες είναι να απορεί κανείς πώς ανταπεξήλθατε. Εσείς θα μας πείτε πώς το ζήσατε. Δύσκολο, δεν το συζητώ, αλλά εντάξει, ευτυχώς αντέξαμε και εγώ και η μικρή. Ήταν μια απόφαση όμως. Η ενασχόλησή μου με τα πολιτικά δεν ήρθε τώρα. Θέλω να πω ότι είμαι 20 χρόνια από την ΔΑΠ και την ΟΝΕΡ, από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ. Βεβαίως. Στη συνέχεια είχα ξανακατέβει βουλευτή το 2015 με πολύ καλή σειρά. Άρα ήταν το επόμενο βήμα για μένα. Η λογική συνέχεια. Ναι, η λογική συνέχεια. Βέβαια, έπεσε και η εγκυμοσύνη μαζί. Σαφώς προτεραιότητα είναι η οικογένεια. Δεν το συζητώ. Όταν δηλαδή έγινε αυτό, το συζητήσαμε με τον άντρα μου και μου είπα. Και είπαμε, σαφώς προτεραιότητα είναι η οικογένεια. Αν αντέξω που άντεξα, θα κάνω και αυτό, γιατί αυτό δείχνει και τη διάθεση του το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να υπερκεράσει τις δυνάμεις του όταν θέλει πραγματικά να κάνει κάτι και να προσφέρει. Και ήταν και ένας δύσκολος αγώνας, με δεδομένο ότι υπήρξε διαγωνισμός. Ήταν αρκετά τα ονόματα σε εσάς. Στην Νέα Δημοκρατία, στην Α' Θεσσαλονίκη. Και αυτό, πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να μπορέσει να συναγωνιστεί και για ποια φορτία. Έτσι, και βέβαια, εδώ είναι πολύ όμορφα και ευχάριστα τα φορτία. Mm-hmm. Να κουβαλήσει. Σας εύχομαι το καλύτερο. Για εσάς η κάλπη ήταν εγκυμονούσα και έβγαλε ωραία πράγματα και ωραία αποτελέσματα. Θα φέρει και ένα κοριτσάκι. Όπως και η όμορφη κόρη που θα έρθει στον κόσμο σε δύο μήνες. Να μέσα σε όλο αυτό το δημόσιο χώρο και στη δημόσια σφαίρα να έχει μια καλύτερη θέση. Δεν αναφέρομαι μόνο στη θέση του Υπουργικού Συμβουλίου που περιελάμβανε μόνο 5 θέσεις για γυναίκες. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αναφέρομαι σε οποιοδήποτε Υπουργικό Συμβουλίο για να μην επικεντρωθώ μόνο σε αυτό, κύριε Ευθυμία. Επιτρέψτε μου, δεν το κάνω γι' αυτό. Περισσότερες γυναίκες, περισσότερες ευκαιρίες για τις γυναίκες με λιγότερα άχθη κοινωνικά. Και ίσες, πραγματικά ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες. Και ίσες ευκαιρίες και καλύτερη αξιοποίηση, γιατί καλή είναι υποστόσο, όστοση, δεν λέω ότι... Εντάξει, είναι ένα κίνητρο για να μπει. Το θέμα είναι να στηρίζουμε και τις γυναίκες που μπαίνουν με την υποστόσταση και να τις αξιοποιούμε και, και στους κομματικούς μηχανισμούς που κάθε μία εκπροσωπούμε. Αλλά και στους πολιτικούς είναι σημαντικό αυτό. Πάντως η κυρία Ευθυμία είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μια γυναίκα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και έχει ακόμη ένα παιδί που δεν είναι. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι σημαντικό να μπορέσεις να τα συνδυάσεις και τα δύο, και η οικογένεια και τα τρία μάλλον και δουλειά. Γιατί δημοσιογράφος, έγκριτη είστε και αμφότερες είστε. Οπότε και η δουλειά μας είναι πολύ σημαντική. Εγώ είμαι δικηγόρος. Και η πολιτική φυσικά. Νομίζω ότι άμα θέλεις όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Κυρία Βιέρη, και στη δική σας την περίπτωση τα πράγματα ήταν δύσκολα, με την έννοια ότι είχατε ελάχιστο χρονικό διάστημα στην διάθεσή σας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις δυνατότητες που έδωσε η TV100 και στους νέους υποψήφιους, παρότι βέβαια είναι και πιο εξοικειωμένοι με τα μέσα, όπως συμβαίνει στη δική μου περίπτωση. Mm-hmm. Ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό να είσαι υποψήφιος και τελείως διαφορετικά να είσαι. Αυτό το αποτέλεσμα το περιμένατε, γιατί είναι πολύ ψηλό. Εντάξει, θεωρείτε, λέτε για τη Β' Θεσσαλονίκη. Καταγράψατε μία μεγάλη επίδοση. Είναι μια πολύ καλή επίδοση, 10.600. Τι χρεώνετε στην αναγνωρισιμότητά σας, γιατί ο χρόνος, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν μικρός και δεν ξέρω αν προλάβατε να κάνετε όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει κανείς. Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει το καβαφικό πρώτο σκαλί αναγνωρισιμότητα, γιατί η Β' Θεσσαλονίκης έχει άλλα χαρακτηριστικά και πολιτικά και κοινωνικά. Mm. Θέλει την επαφή από κοντά. Ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω για τη Β'. Για τη Β'. Αν απευθυνόμαστε σε μεγάλα αστικά κέντρα και γίνονταν η προεκλογική εκστρατεία με όρους τηλεοπτικής δημοκρατίας, ναι. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μικρές κοινότητες, ναι. Οι άνθρωποι εκεί δεν περιορίζονται στο νεύμα από το Facebook ή από την τηλεόραση. Θέλουν την αποτυχία. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ, κυρία Βιέρη, γιατί υπήρξε το εξής οξύμορο. Η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης δεν ξεπέρασε τις 4,5 μονάδες. Mm. Ενώ η διαφορά στην Β' περιφέρεια έφτασε στα 18 κοντά. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι ήταν πιο δύσκολο το έργο για εσάς εκεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θεωρούνταν πάρα πολύ πιθανό
το να περιοριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη μία έδρα. Mm-hmm. Άρα και για μένα ήταν πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο και δυσκολία να δηλώσω παρούσα σε μία φάση που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ηττημένος από τις ευρωεκλογές. Εγώ να κατέλθω σε μία περιφέρεια που δεν ήταν δεδομένη η δεύτερη έδρα, αν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη ότι ο Σωκράτης Φάμελος είναι ένας πολιτικός εδρεωμένος. Αυτό είναι το εύσημα όμως και το παράσημό σας, κυρία Βιέρη. Επειδή και εγώ το 2015 ναι. όταν κατέβηκα, η Νέα Δημοκρατία, ξέραμε ότι φαινόταν ότι θα πας. Το εκτιμώ αυτό. Και όταν δίνεις, βέβαια, τον αγώνα σου για τα πιστεύωσα τις αξίες σου, την ιδεολογία σου. Το εκτιμώ αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα έγινε καλή διείσδυση του μηνύματος. Έγινε καλή διάχυση του μηνύματος. Έτρεξα πάρα πολύ. Αυτό το από κοντά λειτουργήσε. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Τώρα, γιατί είναι αυτό το ποσοστό. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι είναι 7 μονάδες αυξημένο από τις ευρωεκλογές, ήταν 17,3. 7 και μονάδες και κάτι, 25% έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Β' στις εθνικές εκλογές, γι' αυτό πήρε και την δεύτερη έδρα. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι αυτό που κάνει ξεκάθαρο και το μήνυμα και έτσι πιο εύληπτο του Πρωθυπουργού, αλλά και όλων των ανθρώπων που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια, ενώ δεν ήμασταν πριν στο ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργηθεί το νέο κόμμα. Το νέο κόμμα ήταν πίσω από τις ταχύτητες αυτές της κοινωνίας. Λέτε δηλαδή ότι αυτό το οποίο επιχειρήθηκε εκ μέρους του Πρωθυπουργού να ανανεωθούν με έναν τρόπο τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και να εισέλθουν καινούργοι άνθρωποι, επετεύθη. Δηλαδή υπήρξε μια συνένεση, μια κοινωνική συνένεση σε αυτό από τη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αρκετό ούτε ο κόσμος να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να έρθουν νέοι άνθρωποι που είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να έχεις ένα ψηφοδέλτιο, που, να είμαστε στη χρονική στιγμή που να γίνουν εκλογές, να γίνουν οι διευρύνσεις και οι συμμαχίες, οι κοινωνικές και πολιτικές, που να μην είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα να μένει κάτι πολύ περίκλειστο και κάτι πολύ εσωστρεφές. Το κόμμα δεν άνοιξε. Αυτό ήταν απέτηση και προηγούμενων ευκαιριών. Δεν έγινε. Νομίζω ότι τώρα είναι πια ξεκάθαρο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό θα πρέπει να είναι. Αυτά είναι τα μηνύματα. Η αντιστοίχηση του κόμματος, αυτό που είναι η κοινωνία, το ρεύμα που δημιουργήθηκε από το 32% από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, ο μετασχηματισμός του κόμματος, για να χρησιμοποιήσω έτσι και τη φράση που χρησιμοποιήσε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ των εκλογών. Ναι. Κυρία Ευθυμίου, για πείτε μας τη δική σας εκδοχή για αυτή τη διαφορά που κατεγράφει εδώ στην περίπτωση της Α Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε με αυξημένα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με τη μεγάλη διαφορά σε επίπεδο εθνικό. Με κοιτάξτε, ως προς την Β' εκλογική περιφέρεια που υπήρξε αυτή η μεγάλη διαφορά, αυτό είναι κάτι που διαχρονικά υπάρχει. Δηλαδή η Β' να βγάζει μεγαλύτερες διαφορές. Σε ό,τι αφορά την Α. Θεωρώ ότι στην Α Θεσσαλονίκης η Νέα Δημοκρατία είχε περιθώρια να βελτιώσει κάποια πράγματα και κάποια μηνύματα εδώ και καιρό που συμβαίνουν. Δηλαδή έχουμε ιτηθεί ως προς το Δήμο Θεσσαλονίκης 2 φορές. Αυτό έχει πληγώσει τους Θεσσαλονικείς. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθούν, να δεχτούν περισσότερη κριτική και να δοθεί και περισσότερη βαρύτητα. Ναι. Νομίζω, όπως λοιπόν, ποια είναι αυτά, για πείτε μας επιγραμματικά. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δοθούν περισσότερη βαρύτητα και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη πέρασε μία περίοδο έτσι μειωτική, λίγο πτώσης, όταν απαξίωσης μάλλον, ενώ θα έπρεπε να στηριχτεί περισσότερο γιατί παραδοσιακά ήταν ένα εντός εισαγωγικών κάστρο της Νέας Δημοκρατίας η Θεσσαλονίκη και ιδίως ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Όμως το γεγονός ότι ακόμα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που πέρασε σε άλλα χέρια, μη είναι δημοκρατικά, άσχετα με το Δήμαρχο που έκανε το Γιάννη το Πουτάρι σε πολλά πράγματα, έδειξε την τομή του. Άσχετα όμως με αυτό, έχει πληγώσει τους Θεσσαλονικείς και έχουν χαθεί κάποια γρανάζια. Η αλήθεια είναι ότι προεκλογικά θα είχε. Βεβαίως και είναι, και θα ήθελα έτσι λίγο να επεκταθούμε κι άλλο σε αυτό. Προεκλογικά, αυτά τα οποία τουλάχιστον δημοσιογραφικά μπορέσαμε να καταγράψουμε, είναι τα εξής. Είχαμε σημαντικά ζητήματα στο θέμα της διοικούσας με τις αλλαγές των Προέδρων. Είχαμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει δώσει 2 συνεντεύξεις στο Crete TV, αλλά καμία σε κανένα τοπικό μέσο της Θεσσαλονίκης. Και είδαμε μετεκλογικά να μην αξιοποιείται κανένα από τα πρόσωπα
στην κυβέρνηση, στο νέο σχήμα. Αυτά τα τρία εγώ τώρα. Ναι. Αυτά τα τρία επισημαίνω για να είμαστε και στην επικαιρότητα. Και προεκλογικά και μετεκλογικά. Είδαμε για το προεκλογικό κομμάτι και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει και την εκστρατεία του για τις ευρωεκλογές στη Θεσσαλονίκη με την κεντρική ομιλία στο λιμάνι. Mm-hmm. Και είδαμε πάλι την Παρασκευή, δηλαδή πριν τις εκλογές, και στις εθνικές κάλπες να έρχεται την Παρασκευή και να κάνει αυτή την, έτσι, mm-hmm. το πέρασμά του, γιατί δεν έκανε ομιλίες όπως είχαμε ως τακτική, να το κάνει στο περίπτωτο της πλατείας Αριστοτέλους. Άρα έδωσε βάρος στην βαρύτητα. Ότι δόθηκε ναι, βαρύτητα. Ναι. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ο κόσμος, όπως εγώ το εισπράττω από τις σχέσεις αλληλεπίδρασης που έχουμε τόσα χρόνια, mm-hmm. έχει κάπως πληγωθεί από όλο αυτό το πέρασμα που κάποιοι μηχανισμοί έχουν. Δεν υπάρχει αυτή η στήριξη, θα μπορούσε να υπάρξει. Υπάρχουν κάποια. Έχει ίσως πληγωθεί από το γεγονός της συγκυβέρνησης τότε, της προηγούμενης. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα τώρα έρχονται και μηνύματα από τηλεθεατές. Μου λένε καλή επιτυχία στο έργο της κυρίας Ευθυμίου. Μία παράκληση να μην απαξιωθούν κι άλλο οι δυτικές συνοικίες. Και να ασχοληθείτε με το συνταξιοδοτικό των γυναικών, αν μπορούν να βγαίνουν στα 60. Μια ερώτηση. Αυτό είναι. Ναι, εγώ πως μάχη με δικαιώσει, δικαιωμένο στο εργατικό. Με τον νέο Υπουργό, όχι, όχι. Γιατί, να ολοκληρώσω όμως λίγο την τοποθέτηση. Να το κλείσουμε αυτό και μετά. Να σα πω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι εγώ ένα δημοσιογραφικό σχόλιο. Φυσικά και μπορεί. Νομίζω λοιπόν ότι η ψήφος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές ήταν λίγο μία ψήφος αντίδρασης απέναντι γενικότερα στην όλη κατάσταση που βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε υπάρχει αποβιομηχάνηση. Δηλαδή ήταν μία ψήφος αντίδρασης στο κόμμα mm-hmm. που πήγαινε να πάρει την εξουσία. Δεν ήταν ψήφος συνειδητή για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε ένας λοιπόν πληγωμένος ας πούμε, λαός της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Συν το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μία μεγάλη πτώση. Κατάπτωση, δηλαδή. Δεν έχουμε εργασίες, βιοτεχνίες κλείνουν. Αυτό θα περίμενα να με επιτρέπετε λίγο, σας ακούμε. Λίγο να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει η κυρία Βιέρη και αμέσως μετά. Ούτως ή άλλως θα σημειώνετε. Εσείς αποκλείεται να χάσετε τον ρυθμό σας. Εγώ δεν περίμενα κανείς να είναι αντίδραση για ένα κόμμα που απέρχεται και όχι που έρχεται. Πιστεύω ότι ακριβώς ήταν μία ότι εμείς μας έχετε. Μας έχετε τόσο πολύ καταπιέσει. Και δεν ψήφισαν το Μητσοτάκη γι' αυτό. Ναι. Ορίστε. Και δεν ψήφισαν γι' αυτό το λόγο το Μητσοτάκη, γιατί ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισαν αντιδραστικά, εκτιμώ το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι του. Δεν μπορώ του να δυσκολεύομαι να. Εγώ άλλη ανάγνωση δίνω, αν μου επιτρέπετε. Ναι, 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 φυσικά. Αμέσως μόλις. Και την έδωσα αυτή την ανάγνωση, αγαπητή κυρία Φημείο και αγαπητή Μαρία. Και την ημέρα των δημοτικών εκλογών. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία ως προπήγιο, η Θεσσαλονίκη ως προπήγιο του καραμαλισμού μένει σταθερή σε αυτό που είναι και δείχνει λίγο και τα δόντια της στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα έδειξε και στην περίπτωση Σταχιώ που ήταν μια επιλογή καθαρά προσωπική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κατάφερε ακόμα να εδραιώσει αυτό που λέμε δικούς του μηχανισμούς μέσα στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο και στην εκλογική αποτύπωση και την κατανομή των εδρών στη Νέα Δημοκρατία. Δείτε, είναι παραδοσιακοί βουλευτές, είστε εσείς. Ο κύριος Σταμάτης που προέρχεται από το χώρο του κύριου Σαμαρά δεν τα κατάφερε. Είναι ο κύριος Σιμόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Αλλά εγώ. Ναι. Δεν είμαι παραδοσιακή. Ο οποίος εγώ είναι γόνος της πολιτικής οικογένειας. Αλλά εγώ ήρθα ένας άνθρωπος που εκφράζει την ανανέωση ουσιαστικά. Και από την άλλη, όμως, ξεχνάτε κάτι άλλο. Ότι η Θεσσαλονίκη. Εκφράζω την ανανέωση, όπως φαίνεται. Αυτό λέω. Εσείς είστε της ανανέωσης. Ναι. Και καλά, και ευτυχώς γίνεται αυτό. Από την άλλη, όμως, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει παραδοσιακά αριστερή παρουσία, αγώνες. Μην ξεχνάμε πού δημιουργήθηκε το εργατικό κίνημα, που γεννήθηκε. Έχει παραδόσεις. Και μετά από αυτή τη μεγάλη πολιτισμική, θα έλεγα εγώ, επανάσταση, μετά το Φεβιό Παπαγεωργόπουλου, την ιστορία Ψωμιάδη, το ότι έπαψε να λάμπει mm-hmm. πια το άστρο mm-hmm. του Ψωμιάδη, ξαναβρήκε τις δυνάμεις της η πόλη και μπόρεσε πια να εκφραστεί. Αυτή είναι η δική σας ανάγνωση. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι υπήρχε ένας μεγάλος φόβος απέναντι στον Μητσοτάκη. Αν δηλαδή ενδεχομένως υπήρχε και ένας άλλος αρχηγός, μπορεί να ήταν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Λειτουργήσαν αυτά τα ανακλαστικά. Δεν το κατάλαβα. Και εγώ δεν το κατάλαβα. Φόβος σε σχέση με την. Όχι φόβος ότι ο άνθρωπος είναι ο κακός σου άνθρωπος, είναι η πολιτική που. Αυτό θα ήταν παντού. Ότι η μητρική του γλώσσα είναι η οικονομία. Αυτό είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Τώρα, να σας πω κάτι, εγώ μεταξύ μας, θέμα μεταξύ μας γιατί ήρθε ο Καραμαλής και πριν και μετά και με ως υποψήφια. Πολλοί νοδημοκράτες φοβόντουσαν τον Μητσοτάκη τι θα κάνει, δεν το ήθελαν. Ναι, αλλά αυτό θα καταδεικνόταν σε γενικότερο εθνικό επίπεδο.
Εδώ τώρα μιλάμε για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πάντα η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα έχει πιο ιδιαίτερα. Κάναμε τον απολογισμό μας και έχει νόημα τώρα να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό το καραμαλισμό, ίσα ίσα αυτό που έγινε στο Βελίδιο τη μέρα που ήρθε ο κύριος Καραμαλής, έδειξε ακριβώς αυτή την ενότητα. Αυτό ήταν το. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Τι θα έκανε ο κύριος Καραμαλής, κάτι έπρεπε να κάνει τρεις μέρες πριν βγουν οι επιστολές. Πριν βγουν οι επιστολές, κάτι έπρεπε να κάνει. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ και ότι επιστολές για το Μακεδονικό, ένα πολιτικό για το κόμμα θα πρέπει να απέχει αν θέλει να λειτουργήσει και να μπει μέσα στην κοινωνία. Γιατί εμείς κάναμε μια διεύρυνση η οποία λειτουργήσε, φάνηκε. Άρα πρέπει λίγο να απέχει από όλα αυτά τα στερεότυπα, καραμαλικός, σωμαρικός, μητσοτακικός. Νομίζω δεν ότι αυτό πρέπει να κάνει και ορθώς γίνεται. Εγώ σας προσπάθησα να σας αναγνώσω από τη δική μου πλευρά αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα, ναι. Είδαμε δύο αναγνώσεις. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή, με την Νέα Δημοκρατία και το ότι έχει αρχηγό τον Μητσοτάκη, αλλά έχει να κάνει και με τη δυναμική της αριστεράς και το τι είναι η αριστερά. Λέτε αυτό. Λέτε αυτό. Ωραία. Εντάξει, γενικώς είναι μια λεγόμενη πόλη η Θεσσαλονίκη που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και πολλοί θα συμφωνήσουν και με τη μία κυρία και με την άλλη κυρία. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας και ξέρω ότι η κυρία Βιέρη πρέπει να φύγει οπωσδήποτε στις 4.30, είναι και 29 ωριακά είμαστε. Δίνω το τέταρτο του μωρού. Δεν ξέρω ότι είναι και μόνο εκπαιδευτικά. Ωραία. Τέταρτο δεν έχουμε, αν και εγώ θα ήθελα να δώσω μισάωρο γι' αυτό. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω για τις προτεραιότητές σας. Με τις νέες σας ιδιότητες, έχετε μία δύναμη στα χέρια σας, μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την πόλη και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα προτάγματά σας. Ξεκινώ από εσάς, κύριε Ευθυμίου. Καταρχάς, ένα από τα βασικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη είναι το θέμα των αστικών συγκοινωνιών. Βλέπουμε ότι το πείραμα της κρατικοποίησης του ΑΣΤ απέτυχε. Άρα πρέπει να διατάξουμε, να αναστήσουμε έναν καινούριο ΑΣΤ, κυρίως για την εξυπηρέτηση των πολιτών και στη συνέχεια για τη διαμορφώση. Μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε με μια κουβέντα με ποιο τρόπο προτείνετε εσείς, θα προτείνετε εσείς. Υπάρχει εσείς να γίνει ένα σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο καταρτίζεται, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είπα μια κουβέντα. Ναι, έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλοι άνθρωποι. Αυτό το σχέδιο θα του εγχειριστεί και θα επεξεργαστεί αναλόγως. Πάντως είναι προτεραιότητα. Στη συνέχεια προτεραιότητα. Μιλούμε για την ιδιωτικοποίηση του ΑΣ. Είναι υποϊκαθάριση. Μισό, κυρία Βιέρη, μισό λίγο. Επιτρέψτε μου να κάνω τη δουλειά μου. Μιλούμε για την ιδιωτικοποίηση του ΑΣΤ. Το ξέρω ότι δεν μπορώ να σας πω περαιτέρω πράγματα, γιατί ό,τι θα πω προτρέχει και υπερβαίνει και τους αρμοδίους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό τη στιγμή. Προτρέχει τους επαγγελματίες που μόλις Είναι έμπειρη νομικός και εμείς είμαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Που μόλις θες τοποθετήθηκαν. Άρα θα μου επιτρέψετε να μην κάνω ένα θέμα λοιπόν είναι ο ΑΣΤ. Ένα τόπιμα. Ναι, κυρία Ευθυμίου, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ο ΑΣΤ. Για μένα το δεύτερο θέμα που προτάσω πολύ είναι η ανάπτυξη και η ανεργία. Γιατί είναι ένα κομμάτι που ασχολούμαι πάρα πολύ με το εργατικό δίκαιο. Και νομίζω ότι πρέπει να δοθούν πνοές ανάπτυξης είτε με την καλύτερη αξιοποίηση των ΕΣΠΑ, είτε με επενδυτικό νόμο, είτε με την αξιοποίηση του πακέτου Juncker που δεν είχε αξιοποιήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ταιριάξουν και να δώσουμε έμφαση πολύ σημαντική στην ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι στη Θεσσαλονίκη, τη στήριξη της βιομηχανίας, δηλαδή να ανασυστήσουμε την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου που τώρα είναι ερημωμένη. Και από εκεί και πέρα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σταθερές με βιώσιμο τρόπο. Κυρία Βιέρη. Πάντως, επειδή ασχολείστε με το εργατικό, άρα θα είστε μια καλή σκιώδης, τι να πω τώρα, υπουργός εργασίας, εσωκομματικά θα το έλεγα εγώ, θα παρακολουθείτε και το έργο του νέου υπουργού εργασίας και του υφυπουργού. Ήδη διαβάζω ότι ο ΣΕΒ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις τριετίες. Δεν αναγνωρίζει τις τριετίες, ξέρετε, των εργαζομένων. Και ο ΣΕΒ έχει έναν δικό του άνθρωπο μέσα στην κυβέρνηση. Δεξί χέρι του Πρωθυπουργού είναι ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ. Άρα υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας. Άρα έχει πολλή δουλειά, κύριε Ευθυμίου. Υπάρχει πεδίο δόξης λεπτό. Έχετε αρκετή να δουλειά. Να αποδείξουμε ότι εμείς στηρίζουμε ένα νέο κοινωνικό και δική μας δουλειά. Θα μας πείτε τις δικές σας. Αυτή θα είναι και δική μας δουλειά. Η πρώτη ερώτηση που εσείς θα καταθέσετε. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων. Προτεραιότητα είναι πραγματικά η προστασία των κεκτημένων των εργαζόμενων και των κεκτημένων αυτή τη τετραετία, αλλά και αυτών που επρόκειτον να επανακτηθούν, γιατί δεν προκάμαμε που θα έλεγε έτσι και ο μίμιστος Χαϊρίλαος, γιατί αλλιώς αποφάσισε ο ίδιος ο λαός για τον εαυτό του. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους της εργασίας, τα δικαιώματα, τα κεκτημένα δικαιώματα για τους νέους ανθρώπους, για τους ανέργους και φυσικά τα ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν στη Β' περιφέρεια, αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, αλληλεία. Η μετακίνηση και γενικά το θέμα της μεταφοράς είναι ένα ζήτημα που αφορά
και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που ζουν και πιο μακριά από το κέντρο. Και αυτό που αποτελεί για μένα μία διαρκή ανάγκη που το διαπίστωσα και τις προηγούμενες μέρες είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση. Να υπάρχει τροφοδοσία του προβληματισμού και της πολιτικής άποψης της βάσης από κάτω προς τα πάνω. Και αυτό θα είναι και η αφετηρία για τη διεργασία διαμόρφωσης του νέου κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η συμμετοχή των ανθρώπων, αυτών που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων δεν ψήφισαν για τους δικούς τους λόγους το ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη Κυριακή, αν μπορέσουμε να το πετύχουμε τώρα σε αυτή την σχέση που θα διαμορφώσουμε, θα συνεχίσουμε, την ανοίξαμε πριν 3 εβδομάδες, θα είναι ένα καλό άκουσα αποτέλεσμα που θα αποτυπωθεί και στις επόμενες εκλογές. Άκουσα τον κύριο Κρεμαστινό να λέει ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνεννοηθεί με το ΠΑΣΟΚ, θα κέρδιζε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να το πει όμως ο κύριος Κρεμαστινός πρώτα στην κυρία Γεννηματά. Κυρία Γεννηματά, υπέστη μια μεγάλη στρατηγική ήττα σε αυτές τις εκλογές της Κυριακής. Φάνηκε 0,2% νομίζω μόνο είναι ένα πλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος νικητής, αυτός που έχει καθίσει στο χώρο των μεσαίων και της κεντροαριστεράς. Εννοείται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από την άλλη, το κίνημα αλλαγής κυνηγά την ουρά του. Είναι πάρα πολύ ανακουφισμένο που η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και ας αποφασίσει τώρα. Ευτυχώς, νομίζω ο κ. Κρεμαστινός δεν εξελέγει, δεν είναι σε αυτό το νέο κόμμα. Αυτό το κόμμα του κινήματος αλλαγής θα κάθεται και θα ψηφίζει, όπως είπε, θα παράσχει ψήφο ανάλογα με τα νομοσχέδια που θα φέρνει στη Βουλή. Το 8% που κατάφερε ήταν αρκετό όμως στο να διατηρηθεί αυτή η διαφορά. Δεν ξέρω αν είναι αμιγώς ιδεολογική, γιατί αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ από τον κύριο Τσίπρα ακούγοντάς τον, είναι ότι θέλει να ηγηθεί αυτού του ευρύτερου πεδίου. Είναι ξεκάθαρο, αν κάνουμε την άρθρηση, ότι δηλαδή θέλει να φτιάξει το νέο ΠΑΣΟΚ. Αυτό ρωτάνε όλοι. Θέλει να κάνει, θέλουμε... Γιατί αν απαντηθεί αυτό, θα ξέρουν και οι ψηφοφόροι του Κινάλ τι θέλουμε να κάνουν. Θέλουμε να διαμορφώσουμε έναν χώρο τέτοιο, έναν πολιτικό, έναν κομματικό φορέα, που μπορεί να αντιστοιχίζεται σε αυτό που είναι η ίδια η κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η κοινωνική πλειοψηφία είναι σε αυτό το χώρο. Πώς επιγράφεται, κυρία Βιέρη, από ριζοσπαστική αριστερά σε σοσιαλιστική? Πώς επιγράφεται? Και να προσθέσω κάτι σε αυτό, μόνο αυτό. Έχω δει όμως στελέχη σας και ήμουν σε ένα πάνελ προηγούμενο. Για πείτε μου. Που στελέχη σας ήταν αντίθετη με όλο αυτό, την καινούργια προσπάθεια που πάτε να κάνετε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές μέσα στην παρατήρηση. Καλά κάνετε για το επισημαίνετε, αλλά μπορώ και εγώ να βρω χιλιάδες παραδείγματα στελεχών που έχουν ενδεχομένως διαφορετική άποψη και προσέγγιση από αυτό που λέτε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Προφανώς τώρα. Τώρα θα ανοίξει όμως μια συζήτηση υπό το βάρος της ήττας. Είναι άλλο πράγμα όταν είσαι νικητής να συζητάς για τις διαφορές. Και είναι άλλο πράγμα όταν έχεις χάσει να συζητάς για τις διαφορές. Πήρε αυτό το αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το περίπου 32%. Έχοντας πια πολιτικά χαρακτηριστικά και έχοντας δομήσει ποιες πολιτικές συμμαχίες και συνεργασίες. Με ποιους ανθρώπους το έκανε, να δούμε λίγο και ποιοι είναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι πλέον δεν μιλούμε για δάνειο. Μιλούμε για μια συμπαγή. Εγώ δεν αισθάνομαι δανεική. Έτσι, εγώ αισθάνομαι μέρος μιας προσπάθειας εκλογικής που τα κατάφερε σε έναν βαθμό, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, ναι. Και θέλω αυτό που έγινε στις εκλογές, τον κόσμο που ήρθε, που κινητοποίησε, κινητοποιήθηκε ακριβώς γιατί υπήρχε αυτό το ψηφοδέλτιο, να μπορεί να κινητοποιείται και στον χρόνο που θα μεσολαβήσει από αυτές τις εκλογές που προηγήθηκαν μέχρι τις επόμενες. Όταν είτε λέει δάνεια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τι εννοεί, κυρία Βιέρη? Εννοεί αυτούς οι οποίοι πήραν. Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός, εννοείται, όχι εγώ. Αυτός χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, εννοεί το ΠΑΣΟΚ, εννοεί τους ανεξάρτητους Έλληνες, εννοεί τι κατά την άποψή σας? Να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό. Εσείς δεν αναγνωρίζετε μέσα σε αυτά τα λόγια κάτι? Εγώ σας λέω πώς ερμηνεύω. Ο κύριος Ζουράρης που εκλέχτηκε, ας πούμε, στην Α, δεν είναι δανεικός? Φιλοξενούμενος είναι. Εμένα με χαρακτηρίζεται ως δανεική, εγώ δεν είμαι μέλος. Σας λέει Ζουράρη? Όχι, δεν με λένε. Αυτό λέω, τον κύριο Ζουράρη σας έφερα για παράδειγμα. Δεν κατανοείται, δεν είναι δανεικός ο κύριος Ζουράρης. Τι είναι? Ο κύριος Ζουράρης ήταν υποψήφιος με αυτό που λέμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς δεν το θυμάται αυτό. Κύριος Ζουράρης, νομίζω ο κύριος Ζουράρης είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Που είχε να κάνει με τη Σπίθα, που είχε να κάνει με την Πύρη Καυστοζώνη, που είχε να κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες, που έχει τώρα να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο τέλος πάντων. Είναι μια ψηφίδα αυτού του ψηφιδωτού που θα λέγεται νέο κόμμα. Και σε τελική ανάλυση, αν βάλουμε τα πράγματα και πούμε ότι αυτή την ψηφίδα δεν τη θέλουμε, γιατί μας βαραίνει είτε δεξιά είτε αριστερά, ωραία να το συζητήσουμε. Αλλά όλο αυτό δεν το συζητήσαμε ακόμα.
Δηλαδή, ο Ζουράρης είναι καλός όταν είναι υποψήφιος και φέρνει υποψήφους και αθρίζεται στο 32%. Θα τα συζητήσετε, είπα, είναι βέβαιο. Νομίζω ήμουν ξεκάθαρη από την αρχή της τοποθέτησής μου. Ναι, κυρία Βγέρη, αλήθεια. Ότι κοντίτσιος είναι εκβανόνας, για να χρησιμοποιήσω και μία νομική, εκ των όνου κάνευ, ναι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ιδάλλως, πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή που θα ορκιστούμε και μετά θα γίνει και η πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Και από την πρώτη προσπάθεια που θα κάνουμε κοινοβουλευτικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δούμε τι κόμμα θα είμαστε. Σε αυτό είστε ξεκάθαροι. Θα και το δούμε λοιπόν. Ανοίγει μια συζήτηση δημοσία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας. Είναι τόσο διαφορετικό. Αυτή τη φορά να είναι γόνιμη. Και να μην είναι ακτιβιστική. Ναι, και να στέργεται στα καλά όπως κάναμε κι εμείς και να είστε απέναντι στα κακά. Εγώ είναι ευχής έργων για ένα νέο πολιτικό πολιτισμό, ξέρετε. Εγώ συμφωνώ. Εκτιμώ ότι αμφότερες εκφράζεις. Συμφωνείτε με το πολιτικό ύφος που είχε πει ο κύριος Φίλης. Ας το μηδενίσουμε από τώρα και να λέμε. Εσείς, και το είδα, έτσι, το είδα και κατά τις τελετές παραδόσεις παραλαβής των Υπουργείων. Δεν παραλάβαμε καμένη γη, είπαν αρκετοί νέοι υπουργοί. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν είναι όλα κακώς καμωμένα. Ό,τι σημαίνει ότι αυτό που θέλουμε. Ό,τι βρούμε θα το αξιοποιήσουμε. Το θέμα είναι να κτίζεις πάνω σε αυτά που έχει φτιάξει ο άλλος και να διορθώνεις τα κακά. Αλλά να το θυμόμαστε και για τον άλλον. Για όλους ισχύει αυτό και εγώ πραγματικά χαίρομαι να γίνει μια. Θα μου πείτε δύο κουβέντες για το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας, στο οποίο κομβικό ρόλο έχει η Προεδρία της Κυβέρνησης με δύο γενικές γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης, το λεγόμενο μαζί. Το μάτι, το Big Brother. Λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι πέρα αυτής της άποψης προσωπικά, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Εσείς είπατε τέταρτο. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν στόχοι. Ναι. Δηλαδή οι στόχοι αυτοί να ελέγχονται ένα εξάμηνο, τι έχει κάνει ο κάθε υπουργός. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο ρόλος του Πρωθυπουργού, ξέρετε. Να υποπτεύει ακριβώς και να ελέγχει τους συνεργάτες του υπουργούς και τους υφυπουργούς στην κυβέρνηση. Άρα είναι πολύ σπουδαίο να ξέρει ο καθένας που πατάει, που πηγαίνει το κυβερνητικό έργο, που έχουν γίνει λάθη, που χρειάζονται βελτιώσεις, τι έχει γίνει καλό, που πάνω στο καλό πρέπει να κτίσουμε. Είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο, πάρα κυρία Βιέρη. Αλλά προσωπικά έμενα με εκφράσεις ιδιαίτερα. Πολύ ενδιαφέρον, άκουσα αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι ξερούνται οι συγγενείς, οι πρώτοι, οι δεύτερου βαθμού. Βεβαίως. Για τους άλλους. Για εμάς, εντάξει. Τι εννοείται για εμάς. Για εμάς εννοώ εντός εισαγωγικών. Το μεταφέρω. Εννοεί για τον κύριο Μητσοτάκη, το κατάλαβα. Το νησιό και όλα αυτά, αφού έχουν επιτευχθεί όλα αυτά σε ότι. Εντός αγωγικών μας αφορούν, τον αφορούν. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι μικροπολιτική. Δεν είναι καθόλου μικροπολιτική. Και ξέρετε, επειδή αναζητούσατε. Επειδή αναζητούσατε. Δεν έχουμε δώσει μεταγραφή. Επειδή αναζητούσατε τους λόγους. Τους λόγους για τους οποίους ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία δεν τα πήγε καλά εδώ. Σε σχέση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας λόγος είναι και αυτός. Είναι υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στο έργο της, μας λέει ένας τηλεθεατής εδώ. Για να παραδώσει στο τέλος μια καλύτερη Ελλάδα, γιατί όλοι γι' αυτό λειτουργούμε. Αυτό λέγομαστε και αυτό λέω. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνενετικοί. Σε αυτά τα οποία βοηθούν την Ελλάδα να πάει πιο μπροστά. Του καθενός, είτε είναι κυβέρνηση όπως είμαστε εμείς τώρα, είτε όπως εσείς επανήλθατε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι το μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε προς τα έξω πρέπει να είναι ότι πάμε μπροστά, γι' αυτό που είπε ο τηλεθεατής, στο να πάμε τη χώρα εμείς πιο μπροστά. Mm-hmm. Αν συνεχίσουμε και διαγωνιζόμαστε, ούτε το πολιτικό ήθος βοηθάει, ούτε το πολιτικό πολιτισμό και κυρίως δεν βοηθάει τους πολίτες από τους οποίους ψηφιστήκαμε. Γιατί εσάς σας στήριξαν συγκεκριμένοι πολίτες από τη δικιά σας παράταξη, εμένα δική μου, αλλά όλοι θέλουν να έχουν πρόοδο. Αυτή είναι η κοινή συνιστόσα. Τουλάχιστον εμείς αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε και εγώ. Εξαιρετικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό καλή θέλω δύναμη να εύχομαι και στις δύο. Καλή επιτυχία. Είστε δραστήριες και πολύ δυναμικές και θα τα πάτε εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Η καθεμία στο δικό της πεδίο.